Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των ξενοδοχών του Λασιθίου, τον κύριο Βαρκαράκη. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Βαρκαράκη, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ξεκινάει σιγά σιγά η σεζόν, έτσι δειλά-δειλά, φαντάζομαι με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Στον νομό Λασιθίου, πότε ξεκινάμε ουσιαστικά και πώς φαίνονται τα πράγματα? Κοιτάξτε, σιγά σιγά μετά τις 10 του μήνα θα ξεκινήσουν όλα τα ξενοδοχεία. Τα πολύ μεγάλα θα ξεκινήσουν και λίγο αργότερα, λόγω του ότι τα λειτουργικά έξοδα πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να πιάσουν μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσουν να αντέξουν. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και ύστερα, πώς είναι τα πράγματα? Ναι. Προβληματιζόμαστε. Δεν είναι όπως ήταν πέρυσι, δεν είναι όπως ήταν πρόπερσι. Mm-hmm. Ξεκινάμε μια θεωρητικά δύσκολη σεζόν. Θα δούμε πώς θα την παλέψουμε. Επειδή κάθε χρόνο, κύριε Βαρκαράκη, ακούμε πολύ αισιόδοξα μηνύματα από τις εκθέσεις για προκρατήσεις, που μπορεί οι προκρατήσεις να μην λένε τίποτα σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα, και αν όντως αυτοί που έχουν κάνει προκράτηση θα έρθουν εν τέλει, αλλά φαίνεται να δείχνουν μία τάση. Υπάρχει τελικά χάσμα στα μηνύματα που παίρνουμε από τις εκθέσεις και σε αυτό που διαπιστώνουμε στην πράξη, στην πορεία? Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρυσι σίγουρα είμαστε σε χειρότερη θέση. Mm-hmm. Τα νούμερα δεν είναι όπως ακριβώς τα ξέραν πέρυσι. Πέρυσι ήταν μια πολύ καλή σεζόν, η οποία δυστυχώς λόγω συγκυριών υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και από τις συγκυρίες έχουμε συζητήσει, εκτενώς δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Εκμεταλλευόμαστε, να το πούμε γενικά, τις συνθήκες. Με όλο τον ανταγωνισμό ανοιχτό, γιατί mm-hmm. τώρα έχουμε τον ανταγωνισμό ανοιχτό, με ό,τι έχει γίνει που έχει επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχείων με την αύξηση των φόρων, με το φόρο για τη διανυκτέρευση, mm-hmm. με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Αυτό σίγουρα μας επηρεάζει. Η Τουρκία, η οποία λόγω και υποτίμησης της λίρας είναι πάρα πολύ φτηνή, έχει ρίξει και τις τιμές της λόγω του τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε πρόβλημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς τρέχουμε τώρα να προλάβουμε αυτό που μπορούμε να προλάβουμε, κάνοντας κάποιες εκτόσεις στην αρχή βέβαια και στο τέλος της σεζόν. Γιατί για το κέντρο της σεζόν, για την υψηλή σεζόν, είναι ακόμα άδειλο το μέλλον. Μάλιστα. Οι θέσεις, τα αεροπλάνα έχουν μειωθεί. Δεν ξέρουμε ακόμη αν... Είμαστε σίγουροι ότι μακάρι να πιάσουμε τα αποτελέσματα του 17. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει αμφισβήτηση ακόμη και για το μέσο της σεζόν, αν θα έχουμε πληρότητες. Κοιτάξτε, πέρυσι θυμάστε ότι ενώ είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, ναι, και γεμίσαμε ικανοποιητικά το Μάη και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο άρχισε έκανε μια κοιλιά, ναι, όντως. Εκδηλώθηκε λόγω του ότι πολλοί ξενοδόχοι δεν έκαναν προκρατήσεις γιατί ήθελαν να πάρουν το φουλ της τιμής, mm-hmm. οπότε κάποιοι μπάτησαν, να το πούμε λαϊκά. Mm-hmm. Τώρα αυτό ελπίζω να μην επαναγίνει φέτος και να μπορέσουμε να δουλέψουμε ικανοποιητικά. Έχω πει επανειλημμένως ότι αν δεν πάμε 2 με 3 καλές σεζόν, θα δημιουργηθούν καινούργια γενιά προβληματικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστώ. Μακάρι. Κύριε Βαρκαράκη, νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να το δει αυτό, και κυρίως από τη στιγμή που στον τουρισμό βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Αυτό που λέμε ατμομηχανή της οικονομίας είναι ο τουρισμός, όντως. Άρα φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα θέλει να δει άλλον ένα κλάδο να καταστρέφεται. Ήδη ο αγροτικός τομέας. Αυτό το πράγμα για να γίνει θα πρέπει να προσέξουμε τον τουρισμό και να μην θεωρούμε ότι ο τουρισμός είναι μια αγελάδα η οποία έχει συνεχώς γάλα. Πρέπει να την ταΐσουμε κιόλας. Σωστά. Και αν δεν ταΐσουμε την Αγελάδα, θα την παίξει, κατά τα κοινώς λεγόμενα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι η αίσθηση ότι πάει μόνο του το πράγμα, ότι είναι στον αυτόματο ο τουρισμός. Όχι, τίποτα δεν πάει. Θεωρείτε ότι υπάρχει στρατηγική, δηλαδή συγκεκριμένη? Η στρατηγική στον τουρισμό διαμορφώνεται από το ιδιωτικό τομέα. Α. Ο ιδιωτικός τομέας κάνει ό,τι χρειάζεται για να αντέξει στον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος δεν ανταποκρίνεται, και ξέρετε πολύ καλά τις παθογένειες που έχει η Κρήτη στις υποδομές. Αεροδρόμια δεν έχουμε, βορειοδικό άξονα δεν έχουμε, υποδομές δεν έχουμε πουθενά.
δεν έχουμε καθαριότητα, δεν έχουμε τίποτα. Θα πήγαινε και σε αυτό, ναι. Μένουμε πίσω στον ανταγωνισμό. Μετά, η Ελλάδα για να αντέξει τον ανταγωνισμό χρειάζεται περίπου 2 με 4 δισεκατομμύρια επενδύσεις στον τουρισμό το χρόνο. Χρειαζόμαστε καινούργιες φρέσκες κλίνες mm-hmm. για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα για να μπορέσουν οι καινούργιες επενδύσεις, οι οποίες διαβάζουμε στις εφημερίδες όταν γίνουν, να προχωράνε. Λέμε ότι θα γίνουν εδώ, θα γίνουν εκεί, θα γίνουν παραπέρα, και όμως είναι όλες στα χαρτιά. Τίποτα δεν έχει ξεκινήσει. Ούτε σαν fast track, ούτε επενδύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για να εξυγχρονίσουν το τουριστικό προϊόν. Mm-hmm. Άρα πρέπει να πάμε γρήγορα. Πρέπει να πάμε γρήγορα και να ανασκουμποθούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιπεξέλθουμε. Να μείνουμε. Ο ανταγωνισμός, καταρχήν, για να τελειώσω, συγγνώμη. Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά με έχει πιάσει, εν πάση περιπτώσει, το άγχος, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικός τουρισμός. Γιατί, λόγω του ότι οι άλλοι πάνε με 1000 και εμείς πάμε με 50. Καταλαβαίνετε ότι κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε κι εμείς γρήγορα. Στο κομμάτι της στρατηγικής, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, λέμε τελικά το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει στρατηγική από το κεντρικό κράτος να φροντίσει ένα κλάδο, ένα τομέα που αποφέρει έσοδα, να φροντίσει, όπως λέτε κι εσείς, για την Αγελάδα, να τον φροντίσει κιόλας, να τον ταΐσει κιόλας. Η στρατηγική διαμορφώνεται όντως από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν υπάρχει μια χάραξη από την κεντρική κυβέρνηση για το πώς θα λειτουργήσει και πώς θα δοθεί έτσι ένα βαντάζ και ένας αέρας στον κλάδο αυτό. Στο κομμάτι των υποδομών, για να σταθούμε εκεί, επειδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ο τουρισμός έχει δεχτεί επανειλημμένα πλήγματα με την αύξηση των φόρων. Mm-hmm. Μας αύξησαν το ΦΠΑ. Μεσοσταθμικά ο ΦΠΑ είναι κάτω από 7-8% στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι 15 με 16. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, mm-hmm. αυτό το πρόβλημα πρέπει να το απορροφήσουν οι επιχειρήσεις. Έχουμε τον καινούριο φόρο που λέγεται φόρος για νυχτέρευσης. Ναι. Είχανε προϋπολογίσει στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 ότι θα εισπράξουν 75 εκατομμύρια από το φόρο διανυχτέρευσης, ο οποίος πάντα λέγαμε εμείς ξενοδοχείο ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, θα είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Γιατί εάν βάλουμε μεσοσταθμικά 25 εκατομμύρια τουρίστες με 7 διανυχτερεύσεις περίπου τη βδομάδα, mm-hmm. Μέση διανυχτερεύσεις πάμε περίπου στις 200.000 διανυχτερεύσεις. Με 2 ευρώ να πάμε στα 400 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια. Πολλαπλάσια από το προϋπολογιζόμενο. 75 εκατομμύρια. Ή τα νούμερα των αφήξεων δεν είναι σωστά, ή το τελικό αποτέλεσμα από το φόρο διανυχτερεύσεων θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Mm-hmm. Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι τα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις είναι τουλάχιστον τριπλάσια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα γίνονται για να εισπράξουμε. Με αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην Ελλάδα. Άμα εσύ πουλάς στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, καταλαβαίνετε, ο άλλος καιροφυλαχτεί. Ο άλλος θα επιλέξει να πάει στη διπλανή χώρα που είναι πολύ πιο οικονομική έχει ακριβώς. Το ίδιο περιβάλλον, τον ίδιο καιρό πάνω κάτω. Στο κομμάτι των υποδομών, κύριε Βαρκαράκη, επειδή πολλές φορές ακούμε ότι ο νομός Λασιθίου είναι παραμελημένος, ότι είναι ο φτωχός συγγενής, τώρα με τα νεότερα δεδομένα για το βόρειο οδικό άξονα που είδαμε να συμπεριλαμβάνεται το κομμάτι μέχρι την Κίσαμο, αλλά το ανατολικότερο του νομού Λασιθίου να παραμένει εκτός, ποια είναι η αίσθηση που αφήνει σε εσάς? Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν κατάπληκτος, θα ήμουν με το ανοιχτό το στόμα εάν λέγανε ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα πάει μέχρι τη Στεία. Μας έχουν ξεχάσει. Μας έχουν ξεχάσει καλά-καλά. Μπορεί και να μην είμαστε Κρήτη, μπορεί να είμαστε λίγο Κάρπαθο, λίγο Κάσος. Από εκεί και ύστερα. Θεωρώ ότι οι υποδομές, γιατί για υποδομές mm-hmm. συζητάμε, η Κρήτη δεν αξίζει τις υποδομές που έχει. Οι υποδομές στην Κρήτη, αν δεν βελτιωθούν, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού θα βουλιάξει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για το αεροδρόμιο, ποτέ πια. Γιατί είναι πάντα η πρώτη και η τελευταία εντύπωση που έχουμε για την Κρήτη μας. Mm-hmm. Ο τουρίστας πρωτοβλέπει το αεροδρόμιο Ηρακλείου
και φεύγει έχοντας τελευταία εικόνα του αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ευελπιστούμε ότι το αεροδρόμιο Καστελίου θα γίνει. Αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει να βελτιωθούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Βόρειοι άξονες, νότιοι άξονες, κάθετοι άξονες, καθαριότητα, υποδομές, όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Δεν γίνεται να η χορύπανση. Δεν γίνεται να είσαι μέσα σε ένα ξενοδοχείο συνέχεια. Πρέπει να βγεις και έξω. Mm-hmm. Και γιατί να βγει ο άλλος έξω όταν έχει τα πάντα μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σαν τα ξενοδοχεία της Κρήτης, και βγαίνοντας έξω κινδυνεύει να σε πατήσει το αυτοκίνητο. Κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με το που θα βγει στο δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πολιτεία θα πρέπει να συνδράμει αυτόν τον κλάδο που δίνει το 25% της εθνικής οικονομίας. Γιατί ο τουρισμός είναι πάρα πάρα πολύ ευάλωτος. Mm-hmm. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90, ο Άγιος Νικόλας ήταν ναυαρχίδα του τουρισμού στην Κρήτη. Και τότε λέγανε και λέγαμε όλοι, πού θα πάνε, εδώ θα έρθουν. Γιατί είχαμε καλομάθη κατά τα κοινώς λεγόμενα. Mm-hmm. Και ξαφνικά τους χάσαμε. Και λέμε, τι λάθος κάναμε ρε παιδιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό ισχύει για την Κρήτη. Τώρα έχουμε κόσμο. Αλλά όλοι είναι γύρω-γύρω με ανοιχτές αγκάλες και τους υποδέχονται με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν δεν φροντίσουμε, δεν έχει κανείς κανένα λόγο, εκτός αν έχει μια αιμονή, ας πούμε, με την Κρήτη, δεν έχει κανένα λόγο να μην πάει λίγο πιο δίπλα, που θα είναι και πιο φτηνά και θα τύχει και άλλες αντιμετώπισης. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Βαρκαράκη, μια που λέμε για όλα τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμετωπίζετε, και με αφορμή μια ανακοίνωση, μια επιστολή που είδα τώρα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, στο κομμάτι της αστυνόμευσης, ποια είναι η εκτίμησή σας? Υπάρχει έλλειμμα αστυνόμευσης? Πώς είναι τα πράγματα το καλοκαίρι που είναι και περισσότερος ο κόσμος? Κοιτάξτε, η αστυνομική διεύθυνση προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατάει μια τάξη, και αυτό την ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Τώρα το θέμα μου το εξής. Δεν έχει κόσμο. Mm-hmm. Δεν έχει κόσμο να ανταποκριθεί. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε καταλάβει ότι το τρίγωνο, τα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα γύρω-γύρω από τη Βουλή έχουν τους περισσότερους αστυνομικούς. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην περιφέρεια. Δεν έχουμε αστυνόμους στο αεροδρόμιο, δεν έχουμε αστυνόμους στα αστυνομικά τμήματα, δεν έχουμε αστυνομικούς στο βόρειο δικό άξονα, και βέβαια δεν έχουμε αστυνομικούς να περιπολούν τις πόλεις μας. Mm-hmm. Ευτυχώς που είμαστε μια κοινωνία που δεν έχει μεγάλη παραβατικότητα. Αυτό είναι το παρήγορο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και λόγος να ενισχυθούν απόλυτα τα τμήματα και στη Σιτία, το αεροδρόμιο και η τουριστική αστυνομία, ιδίως τώρα που ανοίγει η σεζόν σιγά σιγά. Νομίζω ότι θα είναι και μεγαλύτερες οι ανάγκες, γιατί πολλαπλασιάζεται και ο κόσμος και στο Λασίθι. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά από εκεί και ύστερα όμως οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Το προσωπικό είναι δεδομένο. Και πού να τα καταφέρουν? Το θέμα είναι, δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι για να έχεις έσοδα από τον τουρισμό θα πρέπει να δώσεις. Αν δεν δώσεις δεν κάνεις τίποτα. Εμείς αυτό σαν ιδιωτικό τομέα το έχουμε καταλάβει. Συνεχώς εξυγχρονίζουμε τα ξενοδοχεία μας. Συνεχώς είμαστε στην πρώτη γραμμή. Τα ξενοδοχεία της Κρήτης είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Συνεχώς παίρνουν καινούργιες διακρίσεις. Και η Κρήτη σαν προορισμός έχει όλες τις δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά. Εμείς μπορούμε να δεχτούμε διπλάσιο και τριπλάσιο τουριστικό προϊόν. Δηλαδή από τα 7-8 εκατομμύρια, mm-hmm, να πάμε στα 15. Το θέμα είναι το εξής: πού θα τους βάλουμε, πού θα κυκλοφορήσουν και ποιος θα τους αστυνομεύσει. Άρα γυρίζουμε και πάλι σε αυτό που και ο μικρότερης εμβέλειας επιχειρηματίας γνωρίζει, ότι πρέπει να επενδύσεις για να πάρεις πίσω. Αυτό φαίνεται να μην το καταλαβαίνει το κεντρικό κράτος. Άρα γυρίζουμε και πάλι και στις υποδομές και στην αστυνόμευση και στην καθαριότητα. Πρέπει να δοθούν χρήματα, να επενδύσει κανείς για να μπορέσει να πάρει πίσω από τον τουρισμό. Για να είναι δηλαδή έτσι, να έχει μια προστιθέμενη αξία το τουριστικό προϊόν το οποίο παρέχουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Και θέλουμε το κράτος να μην χειροκροτεί και να μην ιδιωτικοποιείται τις μεγάλες αυξήσεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, και να βγάζει την ουρά του όξο όταν υπάρχουν προβλήματα. Εμείς περιμένουμε από το κεντρικό κράτος και από το Υπουργείο Τουρισμού να σταθεί στα προβλήματα του τουρισμού, να καταλάβει τι χρειάζεται ακριβώς
και να πάμε μπροστά χέρι-χέρι. Ο ΣΕΤΕ και η ΠΟΞΗ, η Πανελλή Ομοσπονδία Ξενοδόχων, mm-hmm. κάνει ό,τι χρειάζεται. Κάνει μελέτες. Κάνει ό,τι χρειάζεται για να πάμε μπροστά. Το θέμα είναι να υπάρχουν και αυτιά στην πολιτεία, ούτως ώστε να πάμε μπροστά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή τα αυτιά, τα πένε και πολλά, θα ανοίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βαρκαράκη, για την εικόνα. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.